Γεια σου, Μιχαέλα, καλώς ήρθες και πάλι και χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω που παίζει το μάτι σου και είναι μία στο γιο σου, μία μπροστά. Μία που πήγε, μία πια τον άρπαξε και πάει όλο κάπως έτσι το βλέμμα, περιφέρεται. Και είναι πολύ ωραίο αυτό να το βλέπεις σε μια μητέρα που ψάχνει το παιδί, αλλά δεν μπορεί να αντιδράσει κιόλας και έχει γκρεμίσει το πλατό. Λοιπόν, όχι εντάξει, ήσυχος είμαι. Λοιπόν, Κάτια, ωραίο πανωφόρι πολύ. Ωραία φούστα και ωραία παπούτσια. Όμως δεν συνδέονται. Δηλαδή, λείπει. Άνοιξε λίγο. Πρέπει να υπάρχει ένα καλσόν για να συνδέσεις τη φούστα με το πανωφόρι και τα παπούτσια. Γιατί όντως φαίνονται πάρα πολύ μόνα τους σε ένα γυμνό πόδι και κάνουν όντως λίγο τσίπ, όπως λέει πολύ σωστά ο Λάκης. Το πουκάμισο είναι βαμβακερό και έχει πάρα πολύ μεγάλη αντίθεση με την πέρλα και το πανωφόρι και το πολύ ωραίο σου μακιγιάζ. Πολύ ωραία γάντια. Όμως το καλσόν και το πουκάμισο είναι πολύ, πολύ κραυγαλαία λάθη το ότι λείπει ένα καλτσόν και τη φορά σε αυτό που κάνεις για σήμερα. Το λέω για σήμερα γιατί. Είχα άλλο outfit, εννοείται πως δεν έφτασα, να έκανα ένα άλλο το οποίο τελικά δεν μου άρεσε και αυτό το έκανα μέσα σε 5 τελευταία λεπτά στο backstage. Αυτό είναι υπέροχο γιατί αυτό συμβαίνει στη ζωή. Αλλά πρόσεξε. Ναι. Μιλάμε όμως για την τελική σου απόφαση. Ναι. Η τελική σου απόφαση είναι αυτή. Αισθάνεσαι καλά. Όχι, μου λείπουν και εμένα πράγματα. Σαν τι. Θέλω όντως να τα ακούσω, με ενδιαφέρει. Όντως μου λείπει ένα καλσόν, ίσως να έβαζα και άλλο παπούτσι που να κάλυπτε και το πόδι, να μην φαινότανε. Και σίγουρα μου λείπει μια ζώνη, η οποία ή θα ήταν, έχουμε πέρλα για να μπορέσει να συνεχίσει την πέρλα, και ένα πουκάμισο περίπου σαν κι αυτό. Είχα ένα τελώς απλό. Σατένι, είχα... Ένα σατένι... Άρα τα καταλαβαίνεις αυτά που σου λέω. Ναι, τα καταλαβαίνω απολύτως, ναι. Και μετά, εντάξει, χαίρομαι που θα έρθετε στα εγγένεια του καταστήματος μου. Πας και πάρτε κάτι άλλο να βάλετε, γιατί είναι καημένη. Πώς την έκανες έτσι? Πώς την έκανα? Έχεις το πιο ωραίο σώμα που έχει περάσει από εδώ. Το πιο σεξι κορίτσι. Την έχεις φασκιώσει με 100 σακάκια. Ναι. Τι είναι, λέει. Ναι. Τι πάει να πει αυτό? Τώρα, το σακάκι το πάνω μου αρέσει. Και το μέσα σχεδόν μου αρέσει, αλλά ανοιχτός γιακάς. Πέρλα εδώ που είναι σαν να είναι η πέτρα πίσω και θα εντάξει, φύγει το κεφάλι. Εντάξει, δεν φοράμε ποτέ τόσο μεγάλες πέρλες. Πολύ έτσι, μεγάλη ποτέ, πέρλα, πολύ ασφιχτική. Απαγορεύεται. Και η zip kilot δεν έχει ισορροπία η φόρμα της σε σχέση με τις φόρμες των σακακιών και πάρα πολύ λεπτά ποδαράκια είναι αυτά τα παπούτσια για αυτό το φάρδο στη zip kilot. Εσύ δεν έχεις κάποιο ρούχο να φέρεις, να τη βοηθήσεις λίγο? Να τα συνδέσετε κάπως. Είπε, είναι δικό της σακάκι, μην το χρεώνουμε όλο στην Κάτια. Αυτό. Ναι. Να σας πω πως ήταν το look αρχικά. Πάντως, σατέν που κάμισο μπορούσα να σου φέρω, έχω. Τώρα το έβγαλα. Θα το φορούσα εγώ, αλλά με τζιν που είναι κολλητό και από κάτω αυτά τα παπούτσια. Και τι έχεις πει στην πορεία? Το τζιν το άλλο, το δικό μου, είναι πολύ μεγάλο για τη Μικαέλα. Ναι. Πήρα από άλλο ένα τζιν και επίσης τα παπούτσια... Δεν τα έβαλα στη Μικαέλα, γιατί θα ήμουν εγώ κάπως έτσι. Ναι, στην αρχή ήταν να μου βάλει αυτά. Ωραία, με ένα άλλο τζιν, δηλαδή αυτά τα παπούτσια να είχαν ενδιαφέρον, όχι και... Ναι, με το τζιν ήταν πολύ ωραία. Αυτή η zip kilot ήθελε πιο χοντροκομμένα παπούτσια, όχι τόσο λεπτά. Μετά έχεις ανοίξει τη σιλουέτα πάνω και κάνεις μία καμπάνα πάνω και μία καμπάνα κάτω με τη zip kilot. Και εδώ την έχεις πνίξει, την έχεις... Όμως, ωραία γάντια, ωραία τσάντα. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία στις δύο εικόνες που είναι ωραία, όμως κάποια σύγχυση, όντως είστε οι δύο κοπέλους Sex and the City του 2000, η Σαμάνθα και η, πώς τη λέγανε την άλλη, τη Μελαχρινή. Η Σάρλοτ. Η Σάρλοτ. Ίδιες είστε. Γεια σας, Σαμάνθα. Λοιπόν, ποια θα πάρει δύο, ποια θα πάρει ένα, ποια θα πάρει ενάμιση, όλα στην Κάτια. Εννοείται. Τρία. Ευχαριστούμε.